Γεια σας παιδιά, Παντελής Σταυλάκης εδώ, είστε στο κανάλι μου και ήρθε η ώρα για ένα καινούριο Q&A. Γεια σας παιδιά, όπως είπαμε και στο intro, σήμερα θα κάνουμε ένα καινούριο Q&A του Instagram και έχω επιλέξει 20 ερωτήσεις, αυτές που θεωρώ πιο ενδιαφέρουσες, να απαντηθούν. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολλές ερωτήσεις και πολλές από αυτές είχαν πολύ έντονο ενδιαφέρον, οπότε και τις επέλεξα για να τις απαντήσουμε. Εδώ πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, φυσικά να σας υπενθυμίσω εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο, κουδουνάκι για μελλοντικές ενημερώσεις και φυσικά και μια κοινοποίηση να γίνει πιο γνωστό το κανάλι γρηγορότερα, δεν είναι κακό. Επίσης, να θυμίσω τους εκδοτικούς κωδικούς SPTEAM15 στο Develop Store, στο κατάστημά μου, για να επωφεληθείτε 15% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο κατάστημα. Και φυσικά, Σταυλάκης30 στο site της NatureKen για να επωφεληθείτε της έκπτωσης του 30% σε όλα τα προϊόντα φαρμακευτικής κάναβης CBD. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Γιώργος Αγνό, σε περίοδο γράμμωσης με πρόοδο στην προπόνηση, υπάρχει αύξηση μάζας? Γενικότερα, στη φάση της γράμμωσης είναι αρκετά δύσκολο να έχουμε μυϊκή πρόοδο και αυτό έχει να κάνει σε πόσο στοχευμένα έχουμε δημιουργήσει ένα θερμιδικό έλλειμμα. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο το θερμιδικό έλλειμμα, τόσο μεγαλύτερο το σοκ που θα υποστεί το σώμα. Οπότε, πολύ δύσκολα θα έχουμε μυϊκή πρόοδο και πολύ δύσκολα θα έχουμε και μυϊκή συντήρηση. Συνήθως έχουμε και μυϊκές απώλειες. Οπότε, αν δεν ξέρω το πρόγραμμά σου, εάν δεν ξέρω πώς έχεις ξεκινήσει την διατροφή σου, εάν δεν ξέρω πώς την έχεις δομήσει και τι σχεδιασμό έχεις, είναι πολύ δύσκολο να σου πω με σιγουριά. Πάντως, σε γενικές γραμμές, εάν δεν είσαι πάρα πολύ αρχάριος, είναι δύσκολο να έχεις μυϊκή πρόοδο στη φάση της γράμμωσης. Ερώτηση 2. Γιώργος Τσαγκαράκης. Γίνεται να χάσω μυϊκή μάζα λόγω μεγάλου θερμιδικού ελλείμματος ενώ είμαι πάνω από 12% λίπος? Φυσικά και γίνεται. Το μεγάλο θερμιδικό έλλειμμα είναι ένα από τα συχνότερα λάθη που κάνουν κάποιοι που θέλουν να γραμμώσουν. Θεωρούν ότι εάν δημιουργήσουν ένα τεράστιο θερμιδικό έλλειμμα θα καταφέρουν να γραμμώσουν πολύ γρηγορότερα και με αυτόν τον τρόπο χαλάνε το μεταβολισμό τους, δημιουργούν κάποιους μηχανισμούς επιβίωσης στο σώμα που μπορεί να τους οδηγήσει στο να έχουν περισσότερη διάσπαση μυϊκού ιστού παρά απώλεια λίπους. Οπότε υπάρχει περίπτωση να έχεις μεγάλες μυϊκές απώλειες ασχέτως τι ποσοστό λίπους είσαι. Άντζελο Κρίστ, πώς συνδυάζουμε χειροναυτική δουλειά και bodybuilding? Σε υψηλό επίπεδο δεν συνδυάζονται αυτά. Έχει να κάνει με σε ποιο επίπεδο είσαι και που θέλεις να φτάσεις. Γενικότερα και εγώ στα πρώτα χρόνια που έκανα bodybuilding έκανα χειροναυτικές εργασίες. Είχα δουλέψει και μονώσεις, είχα δουλέψει και για μικρή χρονική περίοδο σε κάποιες δουλειές οι οποίες γκρεμίζαμε τείχους, με βαριοπούλες, με κομπρεσέρ κτλ. Αλλά όσο καιρό ήμουν εκεί, έψαχνα για μια άλλη δουλειά. Ήταν κάτι τελείως προσωρινό και στο μυαλό μου φυσικά δεν είχα ποτέ ότι αν έκανα bodybuilding θα έμενα σε μια τέτοια δουλειά. Δεν γίνεται να δουλεύεις σε μια πολύ χειρονακτική δουλειά και να έχεις αποδοτική προπόνηση. Θα είναι και τρομερά δύσκολο να δημιουργήσεις θερμιδικά πλεονάσματα όταν είσαι στον όγκο, γιατί σε αυτή τη δουλειά καίς υπερβολικά πολλές θερμίδες. Οπότε σε πρώτη φάση, αν δεν έχεις επιλογή και αναγκαστικά αυτή είναι η δουλειά σου, θα σου έλεγα να προσπαθήσεις να μείνεις εκεί και να προσπαθείς να τρως παραπάνω θερμίδες, δηλαδή να βρεις το σωστό ποσοστό θερμίδων που πρέπει να τρως και να προσπαθήσεις αργά ή γρήγορα, αν θες να το κάνεις σοβαρά, να αλλάξεις δουλειά. Αν θες να κάνεις σοβαρά bodybuilding. 4. Πέτρος Κατσαπής. Προτείνεις σε κάποιον να ασχοληθεί με τον άνθρωπο bodybuilding και γιατί? Γενικότερα, προτείνω σε όλους να ασχοληθούν με οποιοδήποτε άθλημα, τους γεμίζει, τους κάνει να νιώθουν καλά και βρίσκουν ευχαρίστηση μέσα από αυτό. Το natural bodybuilding φυσικά είναι ένα άθλημα το οποίο είναι αρκετά παρεξηγημένο. Πολλοί θεωρούν ότι δεν έχει μεγάλη προοπτική μέσα από το natural bodybuilding και αυτό γιατί οι περισσότεροι που ξεκινούν να κάνουν ενασχόληση με αυτό το άθλημα τείνουν πολύ γρήγορα να σταματήσουν ένα natural ή αυτοί που είναι πραγματικά natural και σε πολύ καλό επίπεδο, οι υπόλοιποι δεν τους πιστεύουν. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Εγώ έχω κατεβάσει αρκετούς αθλητές σε natural αγώνες. Έχω κατεβάσει τον Γιώργο Τολιδάκη, έναν από τους κορυφαίους για μένα
αθλητές natural στην Ελλάδα και φυσικά το Δημήτρη Στιακάκη, ο οποίος είχε βγει και Natural Mr. Ελλάς το 2017 τον Νοέμβριο, ο οποίος, ο Δημήτρης είναι και ο νονός του γιού μου, δηλαδή για το 2017 ήταν ο κορυφαίος natural αθλητής στην Ελλάδα. Και τα δύο αυτά παιδιά έχουν υποστεί μέσα σε εισαγωγικά γυμναστηριακό ρατσισμό, κανείς δεν τους πίστευε ότι είναι φυσικοί αθλητές. Παρότι ήταν 100% φυσικοί αθλητές, είχαν φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, γιατί γυμναζόντουσαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σε πολύ ψηλό επίπεδο η προπόνησή τους και φυσικά η διατροφή τους σε πάρα πολύ καλό υψηλό επίπεδο. Σε τι τομείς πρέπει να δώσει ένας natural bodybuilder έμφαση έναντι σε έναν ενισχυμένο. Γενικότερα αυτό είναι πάλι ένας γυμναστηριακός μύθος, ότι οι natural αθλητές πρέπει να κάνουν διαφορετικά πράγματα από έναν αθλητή ο οποίος έχει ενίσχυση. Το bodybuilding είναι πάρα πολύ απλό άθλημα και στις δύο περιπτώσεις. Είτε χρησιμοποιείς ουσίες είτε είσαι natural, το βασικότερο κομμάτι είναι το κομμάτι της διατροφής και το να γυμνάσεις σκληρά. Αυτοί οι δύο τομείς είναι που και στον ένα δρόμο, δηλαδή του ενισχυμένου ή του natural, θα σε οδηγήσουν προς την επιτυχία. Ο καθένας απλά πρέπει να τα μεταφράσει στους δικούς του αριθμούς. Δηλαδή ένας που είναι ενισχυμένος θα κάνει πολύ πιο σκληρή προπόνηση και θα έχει πολύ καλύτερη αποκατάσταση, θα έχει τη δυνατότητα να φάει πολλές περισσότερες θερμίδες και αντίστοιχα θα έχει να ανταγωνιστεί αντίστοιχα άλλους αθλητές οι οποίοι τρώνε πολύ, γυμνάζονται σκληρά και είναι σε πιο υψηλό επίπεδο σωματικά από κάποιον που είναι natural. Όμως γενικότερα δεν πρέπει ένας natural αθλητής να ψάχνει δικαιολογίες, να λέει επειδή μου έχει τύχει να ετοιμάσω κάποιους αθλητές natural, οι οποίοι συνεχώς έλεγαν εγώ είμαι natural, δεν μπορώ να γυμναστώ τόσο πολύ, εγώ είμαι natural, δεν πρέπει να κάνω τόσο πολύ ώρα προπόνηση, εγώ είμαι natural, δεν πρέπει να φάω τόσο πολύ, δεν αφομοιώνω τόσο πολύ φαγητό. Και γενικότερα έβρισκαν δικαιολογίες στο ότι ήταν φυσικοί, στο να μην προσπαθούν. Εν αντιθέσει, ο Δημήτρης Στιακάκης όπως και ο Γιώργος Σολυδάκης είναι παιδιά που γυμνάζονται πάρα πολύ σκληρά, περισσότερο σκληρά ακόμα και από ενισχυμένους αθλητές και η διατροφή τους είναι σε τρομερά αυστηρά επίπεδα. Γι' αυτό κιόλας θα δείτε στις φωτογραφίες ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει χρήση ουσιών. Γρηγόρης DC2. Πριν τον πρώτο κύκλο, πρέπει να μιλήσουμε με ενδοκρινολόγο για να ξέρει τι θα κάνει στο PCT. Παιδιά, άλλος ένας γυμναστηριακός μύθος που ακούω συνεχώς, ότι πρέπει να πάτε σε ενδοκρινολόγο για να δει τις εξετάσεις σας πριν μπείτε σε κύκλο και να σας πει τι PCT θα κάνετε κτλ. Ένας ενδοκρινολόγος δεν έχει ιδέα, εάν δεν έχει ασχοληθεί με το κομμάτι το συγκεκριμένο, δεν έχει ιδέα περί τίνος πρόκειται. Αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς όλα δρούν ανταγωνιστικά, δηλαδή στην ουσία κοροϊδεύουμε το σώμα μας, βάζουμε κάποιες γυναικείες ορμόνες, ούτως ώστε το σώμα μας να σοκαριστεί και να μπει στη διαδικασία να δρά ανταγωνιστικά, να παράξει αντρικές ορμόνες, ούτως ώστε. Τέλος πάντων, είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν συμβαίνουν σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο που έχει υπογονατισμό. Δηλαδή, κάποιος που θα πάει σε έναν ενδοκρινολόγο και θα έχει χαμηλή τεστοστερόνη, δεν θα έχει ταυτοχρόνως υψηλή προλακτίνη, υψηλή στραδιόλη και πάρα πολλά άλλα διαταραγμένα. Οπότε, εάν δεν πάτε σε έναν ενδοκρινολόγο που να έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα και δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να πάτε πριν στον ενδοκρινολόγο. Στον ενδοκρινολόγο θα πάτε, αν θέλετε, μετά, που θα έχετε κάνει τον κύκλο, που θα έχετε βγει και θα έχετε χαλάσει το ορμονικό σας και θα πρέπει να σας βοηθήσει για να σε επαναφέρει σε μια σωστή κατάσταση. Καλό είναι βέβαια να πάτε σε έναν γιατρό, αλλά καλό είναι να επιλέξετε έναν γιατρό που να έχει μια εμπειρία στο κομμάτι του bodybuilding, να έχει δουλέψει με άλλους αθλητές, να μην είστε εσείς ο πρώτος που θα αναλάβει, γιατί δεν θα έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αριστίδης KRL, άμα έχεις πρόταση να πας στο εξωτερικό μαζί με την οικογένειά σου, θα το σκεφτόσουν. Στην προκειμένη φάση, τώρα έτσι όπως είναι η ζωή μου και στην ηλικία που είμαι, δεν πρόκειται να έρθει μια πρόταση από το εξωτερικό. Αν ήταν, θα είχε έρθει πολύ νωρίτερα και αν ήμουν σε θέση να το έχω καταφέρει, πολύ μικρότερο, θα είχα φτάσει σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο για να έχω μια τέτοια πρόταση. Ρεαλιστικά μιλώντας. Οπότε μια τέτοια πρόταση δεν θα έρθει, αλλά ακόμα και να ερχόταν, δεν θα το έκανα, όχι, δεν θα έφευγα. Έχω εδώ το μαγαζί μου, έχω εδώ την οικογένειά μου, το σπίτι μου. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγω τώρα και να πάω στο εξωτερικό. Ούτως ή άλλως πλέον τα πράγματα έτσι όπως είναι, μπορείς να κάνεις bodybuilding και μένοντας στη χώρα σου. Εάν ήμουν σε ένα πολύ πιο υψηλό επίπεδο,
και είχα να κερδίσω πολλά από θέμα διαφήμιση, από θέμα χορηγιών, από άλλα θέματα, τότε ναι, θα μπορούσα να πρέπει να πάω εκεί για να είμαι στο επίκεντρο, για να βγάζω πολλά περισσότερα χρήματα και να είμαι, ξέρεις, πιο εύκολο στο να με επιλέξει κάποιος για κάποια δουλειά. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Τσίο τσίο τέο. Ασκήσεις για Big Chest. Γενικότερα είμαι φαν των πολυαθλητικών ασκήσεων, και βαριές ασκήσεις φυσικά. Οπότε για μένα η καλύτερη άσκηση για προπόνηση, για να μεγαλώσει το στήθος, είναι οι πιέσεις, είτε σε οριζόντιο είτε σε πυκνή πάγκο. Εμένα γενικότερα μου αρέσει να κάνω και στο Smith σε μια κλίση ημιεπικλινή κλίση, δηλαδή ούτε οριζόντιος αλλά ούτε και πυκνής πάγκος. Εκεί νιώθω πολύ καλά το στήθος μου και εμπλέκονται λιγότερο οι ώμοι. Στην κλασική κλίση του επικλινή εμπλέκονται πάρα πολύ η μπροστά μοίρα του ώμου μου και γενικώς την αποφεύγω. Οπότε εγώ θα σου πρότεινα είτε οριζόντιο πάγκο, είτε στο Smith που είναι πιο ελεγχόμενη κίνηση, σε μια κλίση όχι τελείως επικλινή. George 9710. Καλησπέρα Παντελή, πόσο καιρό διάρκεισε ο μεγαλύτερος κύκλος που έχεις κάνει? Ο μεγαλύτερος κύκλος που έχω κάνει ήταν φέτος, καθώς προετοιμαζόμουν για τη Ρουμανία, ο οποίος κράτησε 18 εβδομάδες. 18 εβδομάδες είναι ο μεγαλύτερος κύκλος που έχω κάνει. Ζαχαρίας με εμάς. Μέχρι ποια ηλικία πιστεύεις ότι θα μπορείς να κάνεις επαγγελματικό bodybuilding? Ζαχαρία, θεωρώ ότι επειδή ήμουν πολύ προσεκτικός σε μικρότερη ηλικία και δεν πίεσα το σώμα μου. Εγώ ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν με παρακολουθείς καιρό και δεν ξέρω αν γνωρίζεις το ιστορικό μου. Εγώ είχα πολλές αποχές. Δηλαδή μετά το 14 είχα σταματήσει μέχρι το 17 που ξαναγωνίστηκα σε έναν αγώνα. Μετά ξανασταμάτησα για αρκετό καιρό. Οπότε το σώμα μου δεν είναι στρεσαρισμένο ούτε πιεσμένο. Οπότε θεωρώ ότι θα έχω μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Θα έχω περισσότερα βελτιώσιμα χρόνια. Δηλαδή πιστεύω ότι από εδώ και πέρα έχω χρόνια που θα βελτιώνομαι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είμαι τώρα στο πικ μου, οπότε θα αρχίσει να έρθει η πτώση. Θεωρώ ότι δεν έχω φτάσει ακόμα στο πικ μου. Όταν ένας αθλητής φτάσει στο πικ του, από εκεί και πέρα μετράει αντίστροφα, γιατί ξεκινάει η πτωτική πορεία. Όσο πιο υψηλό επίπεδο είναι στα top του, τόσο πιο αργά θα έρθει το τέλος της καριέρας του. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι δεν είμαι στο πικ μου ακόμα. Θεωρώ ότι έχω κάποια χρόνια βελτίωσης. Οπότε, εάν δεν έχω κάποιο τραυματισμό, θεωρώ ότι μπορώ να είμαι και μετά τα 40 να αγωνίζομαι. Ενώντας σε υψηλό επίπεδο, έτσι. Θεωρώ, έτσι. Πιστεύω δηλαδή ότι μέχρι τα 38 μου θα μπορώ να είμαι, να βελτιώνω χρόνο με το χρόνο. Πιστεύω ότι κάπου εκεί θα έχω φτάσει στο πικ μου, σωματικά, και από εκεί και πέρα θα έρθει η πτώση. Όσο πιο γρήγορα έρθει η πτώση, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει η καριέρα μου. 12. Γιατί κάποιοι λένε ότι στα rest days πρέπει να ρίχνουμε θερμίδες, ενώ άλλοι ότι έχουμε ανάγκη περισσότερο φαγητό. Εντάξει. Αντικειμενικά, τις μέρες που έχουμε προπόνηση, έχουμε μεγαλύτερες θερμιδικές απαιτήσεις γιατί προπονούμαστε. Οπότε το πιο λογικό θα ήταν εκείνη τη μέρα να φάμε περισσότερες θερμίδες. Από εκεί και πέρα έχω ακούσει πολύ μεγάλους προπονητές να ισχυρίζονται τις μέρες που ξεκουραζόμαστε, τότε πρέπει να βάζουμε το πολύ φαγητό για να μπορούμε να αναπτύξουμε το σώμα μας στη φάση της ξεκούρασης. Φυσικά τίποτα δεν είναι λάθος. Όπως και πολλά άλλα πράγματα στο bodybuilding, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες και όλο το ζητούμενο είναι γενικότερα πώς δομείς τη διατροφή σου με τι σχεδιασμό. Δηλαδή, μπορείς κατά περιόδους να έχεις κάποιες μέρες οι οποίες τρως περισσότερο φαγητό τις μέρες που έχεις προπόνηση και εν αντιθέσει κάποιες άλλες περιόδους να κάνεις τον ανάποδο. Κανείς δεν σε εμποδίζει να δοκιμάσεις, κανείς δεν σε εμποδίζει να δεις τι δουλεύει καλύτερα σε σένα. Οπότε δεν είναι τίποτα, δηλαδή λάθος, κατ' εμέ. Αντώνης ST93, καλησπέρα Παντελή, στο TRT για πόσο καιρό κόβεις τα ανδρογόνα, από τι εξαρτάται? Στο TRT, καταρχήν στο TRT δεν έχεις κόψει ποτέ τα ανδρογόνα. Βασικό. Στο TRT βάζεις τεστοστερόνη, η τεστοστερόνη είναι ανδρογόνο, οπότε δεν το έχεις κόψει ποτέ. Παιδιά, γενικώς με το TRT έχετε χάσει την μπάλα πολύ. Έχετε παρεξηγήσει πάρα πολύ τι είναι η έννοια του TRT και πού αποσκοπεί. Το TRT, παιδιά, έχει εφευρεθεί για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπογονατισμό και άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέματα με την ενδογενή τεστοστερόνη τους. Και είναι για θεραπευτικούς σκοπούς. Δεν είναι για ένα bodybuilder ο οποίος μπήκε σε ένα κύκλο
έκανε ένα τρίμηνο και μέχρι να μπει στον επόμενο κύκλο του, για να μην χάσει τα τζέινς του, πάει και βάζει εξωγενή μορφή τεστοστερόνης για να μην πέσει ενδιάμεσα. Η δράση φέρνει αντίδραση. Όποιος κάνει κύκλους πρέπει να δεχτεί και τον τίμημα ότι πρέπει να πέφτει. Δεν γίνεται να κάνετε TRT συνεχώς. Γενικότερα, κάτι που πολλοί δεν το ξέρουν, από τη στιγμή που κάνεις TRT, στο αίμα σου υπάρχει εξωγενή μορφή τεστοστερόνης. Δεν είναι η δική σου τεστοστερόνη η οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στον οργανισμό σου. Δηλαδή, πολλοί νομίζουν ότι κάνοντας TRT φτιάχνουν τη δική του τεστοστερόνη. Ακούω κάτι τέτοια κουφά. Παιδιά, από τη στιγμή που κάνεις TRT, χορηγείς εξωγενή μορφή τεστοστερόνης. Και εφόσον χορηγείς εξωγενή μορφή τεστοστερόνης, πάβει η δική σου να παράγεται. Όσο πιο παρατεταμένα χρησιμοποιείς είσαι σε TRT, τόσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μένει κλειστή η υπόφυσή σου και τόσο δυσκολότερο θα είναι να επανέλθει όταν θα πρέπει να την κόψεις. Οπότε, για όλους εσάς που θέλετε να κάνετε TRT ανάμεσα στους κύκλους, να είστε ενήμεροι ότι κατά πάσα πιθανότητα, σχεδόν σίγουρα, δεν θα ξαναπαράξετε ποτέ τεστοστερόνη. Οπότε, εάν θέλετε για το υπόλοιπο της ζωής σας να βάζετε εξωγενή μορφή τεστοστερόνης, είναι δικαίωμά σας και μπορείτε να το κάνετε. Αλλά να ξέρετε το τίμημα που θα πληρώσετε. Δεν παίζουμε με αυτά. Adrian Instrate, Wistrol, αν έχουν παρενέργειες και αν αξίζουν να τα πάρεις. Λοιπόν, για μένα το Wistrol είναι ένα από τα χειρότερα φάρμακα που υπάρχουν. Χαλάει τα λιπίδια στο αίμα, σου ανεβάζει την ψηλή χοληστερίνη, σου ρίχνει την καλή. Πράγμα που είναι ό,τι χειρότερο για κάποιον που κάνει bodybuilding. Γενικότερα, παγκοσμίως, η μεγαλύτερη αιτία θανάτου είναι οι καρδιακές παθήσεις. Γενικότερα, η διατροφή των περισσότερων Ελλήνων είναι ούτως ή άλλως χάλια. Και πάνε και βάζουν και Wistrol που τους χαλάει τα λιπίδια. Επίσης, τους στεγνώνει τις αρθρώσεις και είναι πολύ επικίνδυνο στο να είσαι κάποια ρήξη για κάποιο τραυματισμό. Έχει υπατική τοξικότητα. Σου ανεβάζει αρτηριακή πίεση. Γενικότερα, για μένα είναι ένα φάρμακο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ στοχευμένα και για πολύ λίγο χρονικό διάστημα όποιος το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι ένα φάρμακο το οποίο το βάζουμε όποτε να είναι για πολλούς μήνες επειδή σου φτιάχνει και σου δείχνει ωραία το σώμα, σε κάνει να φαίνεσαι σκληρός και σου δημιουργεί φλεβικότητα. Είναι ένα από τα χειρότερα φάρμακα να τα χρησιμοποιήσεις μακροπρόθεσμα. Για να μην σας πω το χειρότερο. Αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν αξίζει να το βάλει κάποιος χωρίς λόγο. Γιώργος Άλεξ 99. Εάν είσαι σε δίαιτα και κάνεις ένα cheat day, πόσο πίσω μπορεί να σε πάει? Ανάλογα αδερφέ το cheat day σου. Εγώ έχω κάνει cheat day 14-15.000 θερμίδες. Και άλλες φορές από ό,τι μπορώ να καταλάβω τώρα που μια μέρα μέτρησα, έχει έρθει και μέρα που έχω φάει πολλές παραπάνω. Οπότε, για φαντάσου τώρα ας πούμε ότι είσαι σε ένα θερμιδικό έλλειμμα 500 θερμίδων. Κάθε μέρα. Είσαι σε μια φάση που κάνεις λίπος. Για 7 μέρες. Για 6 μέρες μάλλον έτσι. Από Δευτέρα ως Σάββατο είσαι σε ένα θερμιδικό έλλειμμα 500 θερμίδων. Και έχεις δημιουργήσει ένα θερμιδικό έλλειμμα 3.000 θερμίδων τέλος της εβδομάδας του Σάββατο. Και την Κυριακή ξεκινάς από το πρωί και χτυπάς ένα 6.000. Δεν σου λέω για παραπάνω. Σου λέω για 5.000 θερμίδες. Δηλαδή να φας μια πίτσα, να φας ένα παγωτό και να φας και ένα λαδερό φαγητό. Είσαι στις 6.000 θερμίδες. Έχεις καλύψει όλο το θερμιδικό έλλειμμα της εβδομάδος και είσαι και 200 θερμίδες σε πλεόνασμα. Οπότε είναι σαν να μην έχει κάνει ούτε μία μέρα δίαιτα. Οπότε όποιος θέλει να κάνει διατροφή και να κάνει, μάλλον θέλει να κάνει δίαιτα, ξεχνάει τα cheat day κτλ. Είναι καταστροφικά. Γιώργος TRX, θα συνεχίσει τη συνεργασία σου με τον Justin Compton? Τα 200 ευρώ που παίρνει θεωρούνται λίγα ή πολλά? Παίρνει 200 δολάρια. Γύρω στα 185 ευρώ περίπου το μήνα δηλαδή. Ναι, θα συνεχίσω την εργασία μου τη συνεργασία μου με τον Justin Compton. Ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος, το έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο. Εάν θέλεις να συνεργάσεις με ένα προπονητή από το πάνω ράφι, πρέπει να το πληρώσεις αυτό, έτσι. Είναι κάποια... Έχει ένα τίμημα αυτό. Τα 200 ευρώ που παίρνει ο Justin Compton, συγκριτικά με άλλους προπονητές, είναι λίγα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσό για να δουλεύεις με ένα προπονητή που έχει τις γνώσεις και τις παραστάσεις και την εμπειρία όπως ο Justin Compton. Οπότε ναι, είναι λίγα τα χρήματα αυτά για ένα τέτοιο προπονητή. Δεν υποτιμώ το ποσό, είναι ένα ποσό το οποίο άλλοι είναι δώσει αυτοκινήτου, έτσι. Δεν είναι καθόλου μικρό ποσό, αλλά εάν κάποιος θέλει να προχωρήσει και να έχει ένα προπονητή ο οποίος θέλει να τον προχωρήσει, τα χρόνια δηλαδή που του μένουν να κάνει αγωνιστικό bodybuilding σε υψηλό επίπεδο,
είναι απαραίτητος ένας προπονητής σε αυτό το επίπεδο. Οπότε το βλέπω σαν επένδυση. 17. Βουλγαρόπουλος. Καλησπέρα. Από κύκλο σε κύκλο μπορούμε να κρουσάρουμε με Σάρμς αντί για TRT. Σάρμς δεν έχω δουλέψει καθόλου, δεν τα έχω σε εκτίμηση. Και είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Από κύκλο σε κύκλο. Φίλε μου, πάλι θες, δηλαδή, θες να βγεις από ένα κύκλο και να πας σε ένα άλλο κύκλο και να κάνεις ενδιάμεσα TRT. Λοιπόν, αυτά είναι τα λάθη που θα πληρώσουν κάποια παιδιά μελλοντικά. Δεν είναι μόνο παιδιά να είμαστε σε καλή κατάσταση σωματικά. Είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε. Γενικότερα η τεστοστερόνη δεν επηρεάζει σχεδόν πουθενά από θέμα αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων. Δεν θα σας επηρεάσει τα απατικά σας, δεν θα σας επηρεάσει την ουρία, την κρεατινή και όλα αυτά. Δηλαδή, μπορείτε να κάνετε αιματολογικές εξετάσεις και να είστε ήσυχοι ότι δεν έχει επηρεαστεί κάτι. Αλλά, ορμονικά είναι καταστροφικό αυτό που θα σας συμβεί μελλοντικά. Δεν είναι έτσι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να σκέφτεστε πολύ καλά πώς θα χειριστείτε αυτή την κατάσταση που βιώνετε αυτή τη στιγμή. Για μένα το TRT, ειδικά για κάποιον που δεν είναι επαγγελματίας αθλητής, δεν έχει κάνει οικογένεια, δεν έχει ολοκληρώσει το κομμάτι των παιδιών κτλ. Για μένα είναι απαγορευτικό, είναι καταστροφικό, δεν το συνιστώ σε κανένα. Λοιπόν, Χάρη Κούν, για απώλεια λίπους πέρα από το θερμιδικό έλλειμμα, προτείνεις περπάτημα ή τρέξιμο? Για να έχουμε απώλεια λίπους χωρίς να έχουμε μεγάλες μυϊκές απώλειες, το ιδανικό θα ήταν να δουλεύουμε τους παλμούς μας στην τάξη των 120 με 140, σε αυτό το πλαίσιο, και παρατεταμένα, δηλαδή από 20 λεπτά και πάνω. Δηλαδή πρέπει να δουλεύουμε σε αυτό το εύρος παλμών από 20 λεπτά και παραπάνω. Για μένα η ιδανική στιγμή είναι το πρωί με άδειο στομάχι. Οι λόγοι, εντάξει, νομίζω είναι προφανείς, θα το έχετε ξανακούσει. Είναι χαμηλά τα γλυκογόνα στο αίμα, το σάχαρο είναι πολύ χαμηλά. Είμαστε τη βραδινή νηστεία, οπότε ξυπνώντας και κάνοντας αυτό που σας λέω, χαμηλούς παλμούς και παρατεταμένα, έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να κάψουμε περισσότερο λίπος. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που σου έχει συμβεί και πώς την ξεπέρασες? Τι εννοείς τώρα, στο bodybuilding ή στη ζωή μου γενικότερα? Εμένα τη χάνει να συνάδουν αυτά τα δύο. Η χειρότερη στιγμή μου έχει προέρθει μέσα από το bodybuilding. Η χειρότερη στιγμή μου λοιπόν ήταν το 2009, όπου ετοιμαζόμουν για έναν αγώνα εδώ στο τοπικό αγώνα το Mr. Crete. Ήταν ο δεύτερος μου αγώνας, όπου εκεί βίωσα μια μεγάλη προδοσία από πολύ δικούς μου ανθρώπους, στο οικογενειακό μου περιβάλλον, όπου ξεκίνησε μέσα από το αγωνιστικό περιβάλλον και μέσα από τον αγώνα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγαλύτερες παραμέτρους και πολύ μεγαλύτερη σημασία από έναν απλό αγώνα. Ήταν μια προδοσία που όταν υπάρχει για ένα σήμαντο λόγο όπως ένας αγώνας, φανταστείτε πόσο σου στοιχίζει φανταζόμενος, όταν μπορούν να σου φορτούν τόσο άσχημα για ένα σήμαντο λόγο όπως ένα αεραστεχνικό αγώνα από την building τοπικό, φαντάσου τι μπορούν να κάνουν όταν θα συγκρουστούν τα συμφέροντά σας σε κάτι πολύ πιο μεγάλο. Εγώ βίωσα λοιπόν μια μεγάλη προδοσία εκείνη την περίοδο, σε φάση να... δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες γιατί θα φωτογραφίσω καταστάσεις και δεν το θέλω αυτό. Πάντως, εκείνη η περίοδο ήταν τρομερά δύσκολη για μένα, γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν την απόλυτη εμπιστοσύνη μου, την εκμεταλλεύτηκαν, με χειραγώγησαν σε πολύ μεγάλο επίπεδο και ένιωσα πολύ μεγάλη προδοσία γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν και αυτομάτως ότι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί σε μένα προσωπικά στη ζωή μου, γιατί με το να μου φερθούν με αυτόν τον τρόπο αναγκάστηκα να τους βγάλω από τη ζωή μου και βγάζοντάς τους από τη ζωή μου άρχισαν να έρχονται τα πιο ωραία πράγματα σε μένα, άρχισα να μπορώ να κάνω δικά μου επαγγελματικά βήματα, άρχισα να αποκτώ αυτοπεποίθηση στο ότι είμαι καλός αθλητής, στο ότι μπορώ να κάνω κάποια πράγματα και γενικότερα να συνειδητοποιώ ότι εάν δεν είχα φύγει από εκεί δεν θα είχα καταφέρει τίποτα από όλα αυτά που έχω καταφέρει μέχρι σήμερα. Οπότε για μένα ήταν κάτι, καθήν με έκανε πάρα πολύ πιο δυνατό όλη αυτή η κατάσταση, αλλά δεν έπαψα ποτέ να πιστεύω στους ανθρώπους. Δηλαδή παρότι προδόθηκα, συνεχίζω να είμαι ο εαυτός μου, συνεχίζω να δίνω απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί γενικότερα, καμιά φορά όταν προδοθείς από κάποιον, ειδικά σε πολύ στενό σου περιβάλλον, αρχίζεις και αρχίζεις να γίνεσαι πολύ επιφυλακτικός με τους πάντες γύρω σου.
Εγώ δεν το έκανα αυτό το λάθος. Εγώ συνεχίζω και είμαι, δείχνω πάντα εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Γιατί δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι ότι ξέρω ότι ακόμα και να με προδώσει, ξέρω ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω. Του δίνω το χώρο του, του δίνω την εμπιστοσύνη μου και από εκεί πέρα μπορεί να το χειριστεί όπως θέλει. Εγώ έχω καθαρή τη συνείδησή μου από εκεί πέρα. Γενικότερα όμως είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Οπότε μέσα από μια δύσκολη κατάσταση πρέπει πάντα να προσπαθούμε να βγάζουμε, να παίρνουμε μόνο τα καλά και να προσπαθούμε να αυτοβελτιωνόμαστε, γιατί κάθε εμπόδιο, όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι ένα σκαλοπάτι για να ξεπεράσουμε τα όρια μας, να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε ένα βήμα αυτοβελτίωσης και να γίνουμε καλύτεροι από ό,τι ήμασταν χθες. Οπότε τα εμπόδια είναι φίλοι, είναι σύμμαχοι. Πρέπει να τα αγκαλιάζουμε και να νιώθουμε τυχεροί που μας συμβαίνουν εμπόδια. Πάντα μιλώντας όχι για θέματα υγείας. Μιλάμε για άλλα θέματα, για άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να τα ξεπεράσεις. 19. Γιώργος Παταλάς. Σε έναν αιώνα κύκλο για καλύτερη απορρόφηση μετράει η συνέπεια στην ώρα πρόσληψης. Γενικότερα, όπως όλα τα φάρμακα, όπως η μία αντιβίωση, έχει στάνταρ ώρες που έχει ζωή στο αίμα σου. Οπότε, για να κρατάς μια σταθερότητα στην ποσότητα δραστικής ουσίας που υπάρχει στο αίμα σου, πρέπει να γνωρίσεις αυτό το φάρμακο, πόσες ώρες έχει η μίσια ζωή στον οργανισμό σου και να κάνεις την απαιτούμενη δεύτερη δόση ή τρίτη δόση. Δηλαδή, αν ένα φάρμακο, ας πούμε, έχει μίσια ζωή 5 ώρες, στις 5 ώρες πρέπει να ανανεώσεις τη δόση. Ή κάποιο άλλο έχει 7 ώρες, πάει αντίστοιχα. Γι' αυτό και κάποιες αντιβιώσεις είναι ένα 8ωρο ή ένα 12ωρο. Έτσι αντίστοιχα δρά και όταν κάνεις ένα κύκλο με στεροειδή. Και παίρνεις ένα oral που έχει μικρή διάρκεια ώρες ζωής, οπότε πρέπει ανά 5 ή 6 ώρες να ανανεώνεις τη δόση για να είναι πιο σταθερές οι τιμές στο αίμα. Οπότε να κρατάς υψηλά τον αναβολισμό σου και όλες τις αναβολικές διαδικασίες του σώματός σου να μην πέφτουν. Να κρατάς σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τον τρόπο που λειτουργεί το σώμα σου. 20. Τελευταία ερώτηση. Πώς θα καταλάβει κάποιος αν δίνει το 100% των δυνατοτήτων του ή το ανάποδο? Και μόνο που θα έχεις αμφιβολία εάν δίνεις το 100% ή όχι, ήδη δεν δίνεις το 100%. Αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό, κάτι πολύ δικό σου και μέσα σου ξέρεις αν έχεις δώσει το 100% ή όχι. Γενικότερα πάντως, για να μου κάνεις αυτή την ερώτηση, είπα να πει ότι είσαι πολύ αρχάριος στην προπόνηση. Οπότε αυτό που συμβουλεύω όλα τα παιδιά που είναι αρχάρια ή που δεν έχουν τέλος πάντων αυτή την εμπειρία που πρέπει, γιατί εδώ στην Ελλάδα αρχάριος θεωρείται και ο ένας που κάνει προπόνηση 3 χρόνια, το ρωτάς και σου λέει αρχάριος, λέει κάνω 3 χρόνια προπόνηση. Λοιπόν, οπότε εγώ αυτό που θα σου έλεγα είναι ότι πρέπει να κάνεις προπονήσεις με κάποιον ο οποίος έχει πιο πολλά χρόνια προπόνηση από σένα, παρτενέρ δηλαδή, και έχει πιο μεγάλη εμπειρία και πιο πολλές παραστάσεις στην προπόνηση από σένα, για να αρχίσει να σου θέσει αυτός τα όρια της προπόνησης και να προσπαθείς να το φτάσεις ούτως ώστε να γίνεσαι καλύτερος και έτσι να βελτιώσεις σταδιακά και τη δύναμή σου και τη μυϊκή σου διάρκεια και να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι τα πραγματικά σου όρια. Γιατί οι περισσότεροι, με τον τρόπο που γυμναζόμαστε, δεν ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά μας όρια στην προπόνηση, ούτε κατά διάνοια. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που πάει στην προπόνηση και συνεχώς κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα, χωρίς να προσπαθεί να πετύχει προοδευτικότητα, χωρίς να τον ενδιαφέρει να κουραστεί πολύ. Και κατά αυτόν τον τρόπο, ποτέ δεν έχει μάθει και δεν έχει συνειδητοποιήσει ποιες είναι πραγματικές του δυνατότητες και ποιο είναι πραγματικά το 100% που μπορεί να δώσει στην προπόνηση. Συνεχώς πάμε και δίνουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό της πραγματικής μας ικανότητας και δυνατότητας στην προπόνηση. Οπότε, για να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι τις δυνάμεις σου, να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι τις αντοχές σου και να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι το πραγματικό σου όριο, θα σε συμβούλευα να ξεκινήσεις να κάνεις προπόνηση με ένα πιο εμπειρό αθλητή από σένα, ο οποίος θα μπορεί να σου βγάλει ένα μπούσουλα στην προπόνηση και να αρχίσεις να σε πιέζει, ούτως ώστε να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι τα όρια σου και πώς θα τα ξεπερνάς. Παιδιά, εδώ κάπου το βίντεο ήρθε στο τέλος του. Φυσικά να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί όπου να είναι φτάνουμε τους 10.000 συνδρομητές και πραγματικά είναι κάτι που όταν ξεκίναγα το κανάλι πριν περίπου 6 μήνες σε καμία περίπτωση δεν φανταζόμουν ότι θα πάρει αυτή την τροπή.
Εγώ ξεκίνησα το κανάλι, όπως σας έχω πει, γιατί ήθελα να είναι ένα προσωπικό ημερολόγιο για μένα, για τους αγώνες μου, για κάποιες προπονήσεις τις οποίες κάνω. Και στην πορεία, εφόσον έβλεπα ότι κάποια παιδιά το έχουν αγκαλιάσει, το βλέπουν και τους αρέσει, προσπαθώ να το εμπλουτίζω με καινούριες εκπομπές, με καινούριες σειρές. Είδατε, προσπαθώ να κάνω κάποια βίντεο που να κρίνω κάποιους παλιούς αγώνες μέσα στο Ολύμπια, προσπαθώ να βάζω κάποιες εκπομπές μαγειρικής. Σύντομα θέλω να βάλω ένα σκέλος με συνεντεύξεις. Μελλοντικά θέλω να κάνουμε κάποια live Q&A που θεωρώ ότι πρέπει να μπει μελλοντικά στο κανάλι. Και φυσικά σκέφτομαι και κάτι για podcast που να κάνουμε σχολιασμό και να φωνάζω καλεσμένους και να κάνουμε διάφορες εκπομπές, όπως να κάνουμε με θεματολογία, δηλαδή εκπομπές και να πιάνουμε ένα θέμα να το αναλύουμε. Κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι θεωρώ εγώ ότι έχουν μια γνώση αρκετά εμπεριστατωμένη, θα πιάνουμε θέματα και θα τα αναλύουμε, προσπαθώντας να μοιράσουμε μια πιο καλή πληροφορία προς εσάς, ούτως ώστε μέσα από αυτό το κανάλι να μαθαίνουμε και κάτι και να πάμε όλοι μαζί λίγο παραπάνω. Και η γνώση ποτέ δεν τελειώνει, ποτέ δεν στερεύει. Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε μελλοντικά να κάνουμε κάποιες ωραίες συνεργασίες με ανθρώπους που ωφελημένοι βέβαια θα είστε εσείς που θα παρακολουθείτε τα βίντεο. Λοιπόν, εδώ να σας υπενθυμίσω να κάνετε φυσικά like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, πάση θυσία και φυσικά ένα κουδουνάκι για μελλοντικές ενημερώσεις.